και ενώ χρόνο μετά η αντίστροφα για το κλείσιμο του Δημοτικού Γυροκομείου Χανίων, απαντήσει έδωσε για το σοβαρό αυτό ζήτημα ο Δήμαρχο Χανίων, Κυριάκο Βερβιδάκη, μιλώντα στην εκπομπή τη Νέα Τηλεόραση Ρήση Αντιρρήσει και την Κατερίνα Πολίζου. Δεδομένο πάντω είναι πω τα χρέη στο γυροκομείο όλο ένα και διωγγώνονται, ενώ τα έξοδα διαρκώ τρέχουν. 38 παράδειγμα τα χρέη του ΟΓΑ, που ξεπερνούν στι 800.000 ευρώ. Το Δημοτικό Γυροκομείο, κυρία Πολίζου, για να μην πάψει να πληρώνει του εργαζόμενου, θα πρέπει ή να πάρει τα λεφτά του ΟΓΑ ή να βρει ο Δήμος λεφτά να δώσει. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βρει λεφτά όταν δεν του δίνει η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε. Με τα λόγια αυτά, περιέγραψε ο Δήμαρχος Χανίων Κυριάκος Βερβιδάκης, μιλώντας στην εκπομπή Ρήσης Αντιρρήσης και την Κατερίνα Πολίζου, το έντονο πρόβλημα που το Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων ενδέχεται να αντιμετωπίσει λόγω των χρεών που του οφείλονται μεταξύ αυτών και από τον ΟΓΑ. Η μη καταβολή των οφειλωμένων απειλεί τη λειτουργία του γυροκομείου, όπως αποκάλυψε με ρεπορτάζ της η Νέα Τηλεόραση το Σαββατοκύριακο. Ο ΟΓΑ χρωστούσε στις 31 Μαΐου το ποσό των 811.000 ευρώ. Από τη στιγμή λοιπόν κατά την οποία δεν δίνει τα χρήματα στο Δημοτικό Γυροκομείο, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να τα διεκδικήσει και να τα πάρει για να μπορέσει να πληρώσει τους υπαλλήλους, και ο άλλος τρόπος είναι να ζητήσει από το Δήμο Χανίων να δώσει λεφτά. Ο Δήμος Χανίων όμως σε λίγο δεν πληρώνει τους υπαλλήλους του. Άρα δεν έχει λεφτά ο Δήμος Χανίων. Ο ΟΓΑ είναι απαράδεκτο να οφείλει. Δεν καλύπτω τον ΟΓΑ, κυρία, ούτε εκπροσωπώ τον ΟΓΑ. Εγώ θα πω την απλή ελληνική γλώσσα. Μάλιστα. Εάν βρείτε μια άλλη περίοδο που να χρωστά ο ΟΓΑ 811 χιλιάρικα, τότε έχετε δίκιο και έχω άδικα. Εσείς μιλάτε το χρωστάμε από το 7 μέχρι σήμερα. Ένα πρόβλημα το οποίο έσκασε λοιπόν. Εγώ θέλω να είμαι έντιμος. Σας απάντησα λοιπόν ότι οι οφειλές είναι τους τελευταίους 6-7 μήνες. Τα υπόλοιπα είναι οι συμψηφισμοί των μηνών και είναι ελάχιστα ποσά. Μη μου λέτε λοιπόν πράγματα τα οποία δεν είπα, ούτε να λύνονται αυτά που λέω. Μάλιστα. Εγώ θα σας στείλω λοιπόν, θα πάω στο Δημοτικό Γυροκομείο να σας στείλει την κατάσταση να τη δείτε, ποια είναι η οφειλή του κάθε μηνός. Όσα είπε ο κύριος Δήμαρχος, ιδιαίτερα για το Γυροκομείο και από όσα άλλα, αναμφισβήτητα δεν νομίζω ότι υπάρχει Χανιώτης που από όσα επιβεβαιώνει ο κύριος Δήμαρχος, από την ομολογία του ότι το Γυροκομείο πρόκειται να κλείσει, είναι πράγματι ένα συνέστημα βαρύ. Ένα συνέστημα βαρύ. Οργή και την ευθύνη την πολιτική που έχετε εσείς και Βερβιδάκη, ακεραία. Αύριο κιόλας θα φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά και να καταφεύγετε, κύριε Βερβιδάκη, και πάλι στη γνωστή μέθοδο να μας λέτε τα γενικόλογα ότι τα χρήματα υπάρχουν. Διαπιστώνω όμως μια εξέλιξη. Μια εξέλιξη. Διαπιστώνω ότι ταυτίζεται πάρα πολύ με το επιχείρημα του κύριου Σαμαρά. Ας έρθετε μαζί στα Χανιά να απολογηθείτε. Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με τη δημοσιογραφική έρευνα να μην σταματά, καθώς το μέλλον του Δημοτικού Γυροκομείου είναι αβέβαιο. Από πόρους που ήταν για το ΔΚΙ, μεταφέρθηκαν αλλού πόροι. Αυτό το οποίο ξέρω κεντρικά ως Δήμος. Όχι κεντρικά, ως Χανιά να πούμε, για το ΔΚΙ Χανίων. Αυτό που ξέρω κεντρικά ως Δήμος, γιατί δεν μπορώ να ξέρω ένα-ένα τα λογικά πρόσωπα τι γίνεται, είναι ότι έχουμε μείνει πίσω στις χρηματοδοτήσεις των νομικών προσώπων, γιατί δεν μας δίνει η κυβέρνηση τα χρήματα.